καλησπέρα και από εμένα. Με το πρώτο σερβίς να είναι από τον Γιώργο Πετρέα. Στέψη παράταση, εγώ θα έλεγα. Αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού αγώνα που έχει πολύ δρόμο και να δούμε τελικά ποια εικόνα θα παρουσιάσουν δύο ομάδες. Ο Ασπιώτης, αυτός ο οποίος καλείται για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και προερχόμενος και από εγχείρηση Κολυγκοϊδίδητας. Θα το κρατήσουμε αυτό και με τον κύριο Μουνιώθ να δηλώνει πριν από το μάτσο ότι αφήνουμε πίσω τον πρώτο τελικό. Ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο μάτς πήρε πόντους από λάθη αντιπάλου, αλλά ήταν τόσο καλό το σερβίς του Παναθηναϊκού και όντας και συνέχεια στα σετ 2 και 3 πόντους μπροστά, του επέτρεπε να έχει αυτή την άνεση να χτυπάει το jump service. Δεύτερος γύρο σερβίς για τους Ερυθρόλευκους. Καλό σερβίς, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα. Γκέργιε, ο Ζήσης, φοβερή άμυνα με το πόδι. Γιάκοψεν μαντσέτα με την μπάλα. Τελικά την περνάει ο Ανδρεόπουλος και ο Τερβαπόρτη. Το κερδίζει το block out από τον Τσάτσιτς. Κουσάει, υποδοχή με δάχτυλα, τρέχει ο Τερβαπόρτη. Κλασικός για τον Γκέργιε, αυτόν θα το σταματήσει το μπλοκ. Γιάκοψεν θα ζήσει σε ρόλο Πασαδόρου. Ράπτης θα τελειώσει τη φάση για το 10-12. Μετά από ώρα μειώνει στους 2 πόντους. Έστω και λίγο. Βουλκίδης με τη βοήθεια του Φιλέ θα περάσει την μπάλα. Θα παιχτεί ο πρώτος χρόνος με τον Ραγκέλ. Δεν είναι όμως καλός. Ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Γκέργιε να περνάει την μπάλα. Πέφτει ο Γιάκοψεν, θα βγάλει την άμυνα. Ραγκέλ με τα δάχτυλα θα βγάλει την πάσα. Τι θα κάνει ο βασικός πασαδόρος του κυρίου Ανδρεόπουλου. Γκέργιε, υποδοχή με δάχτυλα. Βουλκίδης θα καταφέρει να κερδίσει τον πόντο. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μειώσει κι άλλο. Τσάτσης θα δεχτεί τον μπλοκ. Ντουμπλάρισμα από τον Ανδρεόπουλο. Πάσα πίσω προς τον Ράπτη. Νέο μπλοκ από πλευράς Ολυμπιακού. Και νέα προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό με τον Τσάτσης να καρφώνει. Και εδώ νομίζω είναι έξαλλος ο κύριος Μουνιώθ, γιατί πήδηξε μόνος ουσιαστικά ο Τσάτσης χωρίς κεντρικό. Άω την μπάλα όμως, έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο σετ. Σημαντεύει Κουσάι, Τερβαπόρτη και πάλι πρώτος χρόνος. Θα σπάσει μπάλα πάνω στον Πελεκούδα. Έγινε όμως το λάθος στη συνέχεια από τον Ανδρεόπουλο. Δύσκολη υποδοχή από τον Γκέργιε. Τρέχει ο Τερβαπόρτη σηκώνει για τον Ασπιώτη. Θα κερδίσει αυτό το μπλοκ έξω. Πόντος για τον Ολυμπιακό. Τσάτσιτς με δάχτυλα την υποδοχή. Πάσα στην πλάτη. Ο Ράπτης κερδίζει το διπλό μπλοκ. Ο Ράπτης σημαδεύει τον Κουσάι. Χαλασμένη υποδοχή. Ο Κοκκινάκης σε ρόλο Πασαδόρου. Ο Ανδριάδης θα προσπαθήσει να τελειώσει φαστά. Τα καταφέρει. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει με τον Ράπτη. Να τον σταματάει τελικά το ντουμπλάρισμα. Τρίτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ράπτη και πάλι να σημαδεύει το φιλέ. Και πάλι τον Ριζόπουλο στη βαχτή θα παίξει με τον Γκέργιε. Αυτός θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα. Ο Πανταλιών θα κάνει το λάθος, θα τρέξει όμως να σώσει και μάλιστα πάρει ένα φοβερό πόντο. 23-21. Τερβαπόρτη, Ανδρεόπουλος. Χαλασμένη υποδοχή. Εκεί αν είναι δυνατόν. Κακή συνεννόηση Ασπιώτη με Πετρέα και Κότς. Νομίζω ότι αυτά τα λάθη στο πέναλτι δεν πρέπει να γίνονται. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει ακόμα στο 20 του προηγούμενου σετ. Ασπιώτης, μπλοκ μονό από τον Ανδρεόπουλο. Φοβερό μπλοκ από τον Χαράλαμο Ανδρεόπουλο και 3-0. Το 6-1 στο συν 5 ο Παναθηναϊκός που πλέον έχει τον Ράπτη στο σερβίς. Γκέργιε, θα βγάλει την άμυνα ο Τσάτσιτς. Ράπτης θα τον κερδίσει τον μπλοκ. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια καλή αντίδραση από πλευράς Ολυμπιακού για να δούμε πλέον ωραίο παιχνίδι και στο τρίτο σετ. Έχει την ευκαιρία να πιέσει ακόμα περισσότερο στο σερβίς και είναι άσος. Ο Παναθηναϊκός, τραγικός Ολυμπιακός από το τελείωμα του δεύτερου σετ και έπειτα. Φοβερό τελείωμα από το Κουμεντάκι. Βγαίνει όμως η άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Κυρία και πάλι για τον Ολυμπιακό να μειώσει με τον Χουσάι να σπάει τον μπλοκ. Δεν προλαβαίνει να κλείσει ο Ράπτης μαζί με τον Ραγκέλ. Έτσι έχουμε το 16-8. Ανδρεόπουλος σημαδεύει ποιον. Ριζόπουλο. Κακή υποδοχή. Ο Γιάκοψεν στο πέναλτι. Δύσκολη υποδοχή από τον Τσάτσιτς. Ο Ζήσης σηκώνει για τον Ράπτη, ο οποίος κάνει ένα φοβερό τελείωμα. Κότσε εδώ πέρα, τι έγινε. Για τον Ολυμπιακό. Χαλασμένη υποδοχή από τον Τσάτσιτς, ο οποίος θα πάρει και την επίθεση. Θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Όχι, εκείνο ο Κοκκινάκης, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Ο Πανταλιών θα πάρει τον πρώτο χρόνο και εδώ φάνηκε η εμπειρία του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Με τους Ερυθρόλευκους ακόμα να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα γιατί μια ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά και ρυθμό. Στο τέταρτο και καθοριστικό σετ. Ανδρεόπουλος τελειώνει τη φάση στη μικρή διαγώνια. 25-15 κάνει το 2-1 ο Παναθηναϊκός. Από το σερβίς που έχει βάλει δύσκολα στους Ερυθρόλευκους. Χουσάι, νέα χαλασμένη ουσιαστικά υποδοχή. Κουμεντάκι, σκαρφί έξω. Δεν μπορούν οι Ερυθρόλευκοι.
Έχει προσφέρει, δεν προσφέρει τα αναμενόμενα ο Γκέργη. Δεν ξέρω το πρόβλημα του Ασπιώτη. Ποιο είναι, αν δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Από την άλλη πλευρά, οδηγίες προς ο Ράφτη, κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θέλει να κατευθύνει την μπάλα. Παραλίγο να έχουμε τον Νάσο, ο Ριζόπουλος θα σώσει την κατάσταση, ο Πετρέας θα την περάσει. Τρέχει ο Ανδρόπουλος να βγάλει την άμυνα, Ραγγέλ στον πρώτο χρόνο, 11-4. Να κάνει ό,τι μπορεί για να κλείσει η ψαλίδα, μπας και καταφέρει ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι, αλλά εκεί είναι ο Γιάκοψε με τον Ραγγέλ που δεν θα αφήσουν κανένα περιθώριο. Στο σερβίς. Αποδοχή από τον Ανδρεόπουλο, φοβερή πάσα με το ένα χέρι από τον Γιάκοψεν. Ο Πανταλέον όμως δεν μπόρεσε να βγάλει την επίθεση. Να όμως που έχουν δεύτερη ευκαιρία οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Πανταλέον θα την ξαναπεράσει. Αλλά έχει και τρίτη προσπάθεια εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Ανδρεόπουλος περνάει την μπάλα. Κοκκινάκη σε ρόλο Πασαδόρου για τον Ολυμπιακό. Κουμεντάκη καρφώνει έξω με επαφή, λένε οι διαιτητές. Κάτι το οποίο παραδέχεται ο Τσάτσιτς για το 16-7. Κυρίως επειδή νομίζω έχουν αρχίσει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και παίζουν λίγο πολύ. Τους το επιτρέπει το σκορ. Ο Ράπτης, φοβερή άμυνα από τον Κοκκινάκη. Ριζόπουλος θα κερδίσει τον μπλοκ για το 16-8. Ο πρόεδρος Παναθηναϊκού θα βραβεύσει τον πολυτιμότερο παίκτη μετά το τέλος. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Βρανόπουλος, θα δώσει τα μετάλλια. Και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΑΠ, ο κ. Μιχαλόπουλος, θα κάνει την απορρομή του πρωταθλήματος. Φοβερή άμυνα από τον Γιάκοψεν. Τσάτσιτς θα περάσει μπάλα πάνω από το τριγωνικό μπλοκ. Τρέχει ο Τερβαπόρτη. Κοκκινάκη σε ρόλο Πασαδόρου. Παραλίγο να γίνει και το λάθος για τον Ολυμπιακό. Δεν έγινε όμως ο Παναθηναϊκός. Έχει την επίθεση με τον Τερβαπόρτη να βγάζει την άμυνα. Ριζόπουλος θα κερδίσει τον μπλοκ. Ο Γιάκοψεν, φοβερή άμυνα. Και νέα συνέχεια από πλευράς Παναθηναϊκού με τον Ράπτη να τελειώνει τον πόντο για τον Παναθηναϊκό και να κάνει το 28. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Λάθος από τον Γκέργη. Στην υποδοχή ένα ακόμα λάθος, θα σπάσει όμως τον μπλοκ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει ένα πόντο με τον Ανδρεόπουλο να κερδίζει εδώ το τριπλό μπλοκ. Με ένα τεχνικό χτύπημα κερδίζει τον μπλοκ out. Ριζόπουλος υποδοχή με δάχτυλα για τον Κουμεντάκη, θα βγει η άμυνα από τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει όμως ντουμπλιάρισμα, 23-12 Γκέργη. Φοβερή υποδοχή από τον Ζήση, η μπάλα όμως είναι από πλευράς Ολυμπιακού. Κουμεντάκη θα δεχτεί τον μπλοκ και κάπου εδώ τελειώνει το πρωτάθλημα με τους πράσινους να επιστρέφουν στο θρόνο τους 14 χρόνια μετά την τελευταία φορά, 25-13. Ένας πανικός, λογικό νομίζω ότι είναι coach, ο Παναθηναϊκός έδειξε σε αυτή τη σειρά και παρά την απουσία του Στάροβιτς ότι είχε την ψυχραιμία και τον χαρακτήρα για να βγει πρωταθλητής.